Yo, Harma TV, Harmanis TV, episode 26. Τι κάνουμε, ελπίζω καλά. Sorry για την καθυστέρηση ρε παιδιά. Είπα να ράξω μια εβδομάδα λίγο να χαλαρώσω, να κάνω τη φάση μου. Ήταν μια εβδομάδα δύσκολη γενικά για μένα και έτσι αφοσιώθηκα λίγο στα πράγματα που έπρεπε να κάνω και να χειριστώ κάποιες προσωπικές μου δουλειές και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πήρα μερικές ερωτήσεις εδώ, θα προσπαθήσω να τις καλύψω κλασικά όπως κάνω. Έχουμε εδώ κάποιος που με ρωτάει άποψη μου για το ραπ, το ξένο και τον τόπιο, την εξέλιξη που έγινε και τα λοιπά, και είπε ότι έχω πει και 35 φορές ωραία. Θα στην πω ωραία. Μονάκου, αν θέλω να πω ωραία θα το λέω όσες φορές θέλω. Λοιπόν, άποψη για το ραπ, που έχει φτάσει η εξέλιξή του. Λοιπόν, γούστα είναι αυτά κατά ακρίβεια, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και κλειστό μυαλί στο γεγονός ότι εξελίσσονται πολλά πράγματα. Συνήθως κάποια πράγματα εξελίσσονται προς το καλύτερο. Άλλα πράγματα τα βλέπουμε και εξελίσσονται και δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα για τον αλφαβήτα λόγο. Σίγουρα η εξέλιξη συγκεκριμένη στη μουσική αυτή έχει να κάνει περισσότερο με το πώς αντιλαμβάνονται μερικά άτομα πάνω στη φάση της δημιουργίας και πού θέλω να το πάνε αυτό το πράγμα. Σε κάποια φάση είπα και εγώ σε ένα προηγούμενο βίντεο ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το mainstream, το marketing κτλ. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Έχει παίξει και ρόλο το τι γουστάρει ο καθένας, το feedback που παίρνεις. Και μπορούμε να το δούμε σε πολλά μέρη, όχι μόνο στο rap. Το βλέπεις ρε φίλε και στα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα τώρα πλέον δεν είναι όπως ήταν πριν 15-20 χρόνια ή 30 χρόνια. Είναι βελτιωμένα σε πολλά πράγματα από άποψη ασφάλειας, από άποψη εξοικονόμησης βενζίνης κτλ. Εδώ βλέπουμε ας πούμε π.χ. την Tesla που έβγαλε αυτοκίνητα ηλεκτρικά και γαμάνε και δεν χαλάνε και το περιβάλλον για παράδειγμα. Οπότε βλέπουμε εξελίξεις συνήθως καλές. Εδώ βλέπεις το γορίλα που έγινε άνθρωπος. Evolution. Λοιπόν, τι γίνεται όμως ρε παιδιά. Το rap εξελίσσεται. Πλάτη γίνεται. Η κάθε γενιά έχει τη δικιά της αυτή ρε φίλε. Δηλαδή λίγοι είναι αυτοί που μένουν διαχρονικοί, λίγοι είναι αυτοί που κρατάνε ένα συγκεκριμένο στυλ και το προχωράνε. Άλλοι όμως θέλουν να δοκιμάσουν κάτι καινούριο, κάτι πιο εμπορικό, κάτι πιο γύρω στις γραμμές του show off, του έτσι product placements που είχαμε πει. Είναι αυτά που ψιλομολύνουν τη φάση για μένα, δικιά μου προσωπική άποψη. Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη η μουσική θα έπρεπε οπωσδήποτε να είναι σε γενικές γραμμές πιο, εγώ είμαι ψηλο, πώς θα σας το πω ρε παιδιά, είμαι αισθηματίας κατά κάποιο τρόπο. Μ' αρέσει η εποχή των 90s, των 80s, 90s. Όμως δεν μπορούμε να κλείσουμε και την πόρτα τελείως στην εξέλιξη. Είτε είναι αυτό στο ελληνικό, στο αγγλικό, στο πολωνέζικο, στο κινέζικο, δεν ξέρω κι εγώ, σε οποιοδήποτε ραπ, δεν μπορούμε να κλείσουμε την πόρτα στην εξέλιξη. Πρέπει κάπως να έχουμε ένα αυτί ανοιχτό, να βλέπουμε το τι παίζει και να προσπαθούμε εμείς να το κάνουμε αυτό καλύτερα. Μπορούμε εμείς, σαν παλιοί, για παράδειγμα, να πάρουμε μερικά στοιχεία από το καινούριο, την καινούρια εξέλιξη, ή οι παλιοί αυτοί οι αγαπημένοι σου MCs να μην πέφτουν σε ένα επίπεδο rap, καινούριου rap,
να κρατάνε αυτό το αυθεντικό το ύφος πάνω σε ένα διαφορετικό στυλ παραγωγής, για παράδειγμα. Θα πρέπει να πειραματιστούν μερικοί όσοι θέλουν να πάνε με το 2013. Ωραία. Πρέπει και εμείς σαν ακροατές, όσοι είμαστε ακροατές, να πρέπει να έχουμε το αυτί μας εκεί, να δούμε τι μας κάνει, τι δεν γουστάρουμε. Και σίγουρα αυτά που δεν γουστάρεις, δεν τα ακούς κιόλας. Οπότε δεν μπορεί να σε επηρεάσει η εξέλιξη εσένα, εκτός αν σου επιβληθεί αυτό το πράγμα. Αλλά άμα ψάξεις, και ειδικά στη μουσική, θα βρεις μουσικές που πιστεύω να σε αρέσουν, να θέλεις να σε αντιπροσωπεύουν, τέλος πάντων, σχετικά με αυτό. Τώρα σίγουρα κάποια πράγματα είναι εμφανέστατα. Κάποιος το κάνει για τα λεφτά. Κάποιος το κάνει για την εμπορική κίνηση, για να μπορέσει να πουλήσει. Άλλος το κάνει για το χαβαλέ, άλλος το κάνει για χόμπι, άλλος το κάνει για το που το αγαπάει. Άλλος το κάνει για ένα αυτή, άλλος το κάνει, ξέρω εγώ, για την γειτονιά του. Καθένας έχει, ξέρω εγώ, τον λόγο του. Και από εκεί είναι πόσοι μπορούν να σε νιώσουν εσένα σε αυτό που προσπαθείς να περάσεις. Αυτό όσον αφορά η εξέλιξη, εμένα δεν μ' αρέσει στο εξωτερικό που έχει πάει το rap. Μ' αρέσουν όμως μερικά πράγματα, δεν μ' αρέσουν όλα. Ωραία. Κάποια πράγματα μ' αρέσουν. Στην Ελλάδα αυτό που κάνουν οι Αμερικάνοι όταν γίνεται στα ελληνικά, το νέο το στυλ, στα δικά μου αυτιά ακούγεται λίγο πιο γέλιο από ότι το αμερικάνικο. Κατάλαβες, στα δικά μου τα αυτιά. Τώρα μπορεί και τα αυτιά μου να είναι χαλασμένα, δεν ξέρω, στα ελληνικά. Αλλά εντάξει, στα αγγλικά πιστεύω υπάρχουν πολύ ωραία κομμάτια και έξω, ακόμα και καινούρια κτλ. Και δεν ξέρω, όποιος θέλει δέχεται αυτή την εξέλιξη, ξέρεις. Αλλά πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για κάθε είδους εξέλιξη. Καταλάβες. Μπορεί μεθαύριο να σκάσει κάποιος με τρανσο μουσικές, ξέρω εγώ, και να βαράει ράψα από πάνω. Οπότε δεν ξέρεις. Ξέρεις. Το λοιπόν, κάποιος με ρώτησε αν έχω πάει σε live metal. Δεν έχω πάει, ρε μάγκες, σε κάποιο συγκεκριμένο τεράστιο event metal. Εντάξει, είδα τους Rolling Stones, ξέρω εγώ, το οποίο πήρα τον πατέρα μου εκεί, γιατί ο πατέρας μου είναι μεγάλος Rolling Stones fan, στο United Center στο Σικάγο κάποτε, και είδαμε και τους AC/DC μια φορά. Είχα πάει σε ένα φεστιβάλ, το Oktoberfest στο Miami, όπου παίζανε πάρα πολύ, πάρα πολλά συγκροτήματα, δεν θυμάμαι καν το line-up. Οπότε καταλαβαίνετε σε την κατάσταση ήμουν. Πάντως πέρασα πάρα πολύ καλά, ήταν τριήμερο φεστιβάλ, το Oktoberfest στο Miami, και παίζανε πάρα πολύ γνωστοί κιόλας. Άμα το ψάξω στο Google και τα λοιπά, μπορώ να σας τα πω. Σίγουρα ήταν μεγάλα ονόματα κιόλας. Βρέθηκα εκεί λόγω φίλων μου που ακούγαν rock μουσικές και τα λοιπά και τέτοια. Αυτά τώρα μεταλλοκαταστάσεις δεν. Έχω πάει σε μερικούς ντόπιους στην Ελλάδα και πάλι δεν θυμάμαι ονόματα, γιατί βρισκόμουν, κάποιος με πήγαινε, τραβιόμασταν για τη φάση κτλ. Δεν ήταν η φάση μου, οπότε δεν άκουγα πιστά για να ξέρω και τι ακούω κιόλας. Έσκαγα για τη φάση. Λοιπόν, κάποιος ρωτάει άποψη μου για Khalifa, Drake και Tupac. Εντάξει, για Pac δεν μπορώ να πω πολλά, φίλε, μεγάλη έμπνευση. Ο τύπος πέθανε και ακόμα έβγαζε τραγούδια. Κάθε μέρα στο στούντιο ήταν. Πιο παραγωγικό τύπο από αυτό να είναι, τι να σου πω. Απίστευτα παραγωγικός. Ο Pac. Ο Dr. Dre, trendsetter, ρε παιδιά, είναι αυτός που έκανε τη μόδα. Έκανε το rap γνωστό στην ουσία. Δεν μπορείς να πεις κάτι κακό για αυτούς. Wiz Khalifa, σαν πιο νέος, τέλος πάντων, μες στη φάση. Γουστάρω. Δεν μπορώ να τον ακούω συνέχεια. Έχω ένα αγαπημένο track όμως, το Let's Get Medicated, που λέει. Είναι αγαπημένο και δεν λείπει από το αυτοκίνητο.
Κάποιος ρωτάει για αντίσθητη σε sneak. Και καλά, νομίζω το έχω ακούσει μια φορά το κουπεπέ, κάπως έτσι πήγαινε. Ναι. Alright, είναι δύο διαφορετικά στυλ, ρε παιδιά. Τι να πω, ρε φίλε, δηλαδή. Είναι, πώς να σου το πω, διαφορετικά στυλ τελείως. Αλλά, okay, τι να πω. Σας έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο ότι το όλο style sneak εμένα δεν με πολύ πάει, δεν μ' αρέσει, ας πούμε. Αλλά γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, κάποιος ρώτησε από samples, τι θα έπαιρνα, soul, jazz, samples. Πιο πολύ funkίζω εγώ, ρε φίλε, με τα samples, μου αρέσει το funk. Τέτοια φάση από, sample, από samples. Αλλά θα σας έλεγα να κοιτάζετε και σε παλιούς ελληνικούς δίσκους, βινίλια κτλ. Έχει πολύ ωραία samples εκεί μας. Προ δεκαετίας, εικοσαετίας, εικοσαετίας, τριανταετίας. Το λοιπόν, κάποιος λέει η αγκατα... μήπως αντικαταστούσε τη δημοτικότητα ένα άλλο είδος μουσικής και τα λοιπά. Ο Μεσάια έκανε μερικές ωραίες ερωτήσεις. Ναι, κοίταξε να δεις, ρε φίλε, αν αντικαταστούσε τη δημοτικότητα, δεν νομίζω, ρε φίλε, απλά προς τα εκεί πήγαινε, ρε παιδιά, το ραπ. Πρέπει να καταλάβετε ότι πάντα υπήρχε εμπορικό, απλά το γεγονός με το εμπορικό ραπ όσον αφορά τη φάση όσον αφορά τη φάση του της εξέλιξης αυτής που πιστεύεις ότι είδες, πάντα υπήρχε εμπορικό ραπ. Υπήρχαν οι Run DMC, υπήρχαν, ξέρω εγώ, και ο Pac, ας πούμε, στην ουσία ρίξανε πολλά λεφτά πάνω του. Στο Biggie, όλοι αυτοί ρίξανε λεφτά πάνω στον εαυτό τους ή οι εταιρείες πάνω του. Πάντα υπήρχε εμπορικό κομμάτι της rap. Εντάξει, μην το βλέπεις τώρα από καλά, εκτοξεύτηκε. Τι εκτοξεύτηκε, δεν εκτοξεύτηκε τίποτα. Απλά παλιά η φάση ήταν πιο Νέα Υόρκη, ενώ τώρα έχει πάει και Τέξας, έχει πάει και South, ξέρεις, έχει πάει και πιο τράπο κατάσταση όσον αφορά το είδος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν εμπορικά κομμάτια παλιά ή να αντικαταστούσε κάποιο άλλο είδος μουσικής σε τη δημοτικότητά του. Η αλλαγή, το transition που έγινε, στην ουσία δεν έγινε transition, απλά μπήκανε στη φάση νέα μηχανήματα, νέοι παραγωγοί, και φέραν ένα διαφορετικό στυλ και ο κόσμος τον αγάπησε. Τέλος, πολύ, πολύ, πολύ σχεδόν αυτό που κάναμε εμείς σαν ζητανοί. Την εποχή τότε φέραμε εμείς κάτι διαφορετικό. Αυτοί φέρανε κάτι διαφορετικό στο Transition 92.000. Άλλο ήχο, άλλο ταλέντο, άλλα άτομα, άλλο style rapping κτλ. Okay. Για να είσαι ολοκληρωμένος MC πρέπει να ξέρεις να γράφεις και τέτοια raps. Μη λέμε μαλακίες, δεν υπάρχει μόνο παροπίδες κάνω ένα στυλ. Ναι, υπάρχει, αν αυτό θέλεις. Αλλά για να είσαι ένας ολοκληρωμένος μουσικός και ράπερ και τα λοιπά, θα πρέπει τουλάχιστον να καταλαβαίνεις τα μηχανικά πίσω από το γράψιμο και το πάτημα αυτού του είδους της μουσικής. Και λογικά αν είσαι καλός MC θα το καταλάβεις, θα το χαμπαριάσεις με τη μία. Αυτό όσον αφορά αυτά. Δεν νομίζω να αντικαταστούσε τη δημοτικότητά του ραπ, γιατί πάντα υπήρχε, ήταν πάντα στα φώτα της δημοσιότητας το ραπ, πάντα, όσο θυμάμαι εγώ, εντάξει, ειδικά, you know, αρχές του 90, τέλη 80, που ξεκίνησε και πήρε το τελείως το μπραφ το ραπ, και όλη η δεκαετία του 90 ήταν, φίλε, τίγκα ραπ. Απλά, ρε παιδί μου, περνούσε το πιο γκάγκστα, το πιο αλητία ραπ, ενώ τώρα το κάνανε ψηλό πιο φλόρικο το ραπ. Τώρα το έχουν μπερδέψει με επιχειρήσεις, έχουν μπει μες στη φάση. Ο άλλος διαφημίζει τα Beats by Dre, ο άλλος διαφημίζει, ξέρω εγώ, τα ρούχα του, ο άλλος διαφημίζει τα αυτοκίνητά του, ο άλλος, ξέρω εγώ, διαφημίζει το έτσι, το χρυσοχώο του, τα λεφτά του. Ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά είναι. Άντε μπορεί να βάλει και ένα φίλο του μέσα που βγάζει δίσκο για να διαφημιστεί και αυτός.
μια διαφήμιση έχει καταντήσει το ραπ. Τώρα, αυτό είναι, δεν είναι τίποτα, μια ενημέρωση. Το λοιπόν, κάποιος με ρωτάει άμα θα, αν είχα την, τα λεφτά και την επιλογή, αν, τι θα αναβάθμιζα πρώτα, ο ίδιος ο Μεσαία. Εικόνα ή ήχο, εγώ πιστεύω στη δικιά μου τη φοβάση θα αναβάθμιζα την εικόνα μου πιο πολύ. Δηλαδή, γιατί εντάξει, από ήχο νομίζω το έχουμε γενικότερα στη δικιά μου φάση και γενικότερα στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολύ καλοί producers και beatmakers και τα λοιπά. Αυτό που έχουμε έλλειψη είναι γνώσεις στο editing, directing, μηχανημάτων και τα λοιπά στη hip hop φάση όσον αφορά hip hop videos. Και σίγουρα πρέπει να, το κάθε καλό κομμάτι πρέπει να συνοδεύεται και από ένα καλό βίντεο, τέλος πάντων. Και όχι από αυτά που κάνουμε. Και αυτά ωραία είναι αυτά που κάνουμε στα πάρκα και ξέρω εγώ τι και τα έτσι. Εγώ τα γουστάρω πάρα πολύ αυτά. Αλλά για να πας πολύ τίγκα mainstream θέλεις ένα καλό βίντεο. Να βλέπεις το mainstream στην Ελλάδα, ακόμα και στα λαϊκο κομμάτια, τα λαϊκά και τα λοιπά, τα βίντεο είναι ψιλομούφα. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα τα περισσότερα. Εντάξει, υπάρχει και το θέμα του budget, υπάρχει και το θέμα της εμπειρίας και τα λοιπά. Λοιπόν, κάποιος με ρώτησε, βλέπω ότι βλέπεις fighting και τα, ποιος είναι αγαπημένος σου fighter στο boxing και τα λοιπά. Φίλε, γουστάρω σίγουρα Manny Mayweather, φίλε, τώρα αυτή την εποχή, και Pacquiao μου αρέσει πολύ. Αλλά κατ' όλη τις φάσεις μου που ζω, ξέρω εγώ, και βλέπω boxing, πάντα έβλεπα τα μεγάλα τα fights. Γούσταρω σίγουρα κλασικά Tyson και τα λοιπά, ξέρω εγώ, που ήταν της εποχής μου και τα λοιπά. Sugar Ray, ξέρεις τώρα, όλα αυτά. Είμαι απλά λάτρης και τα βλέπω όλα και τα γουστάρω και τα αγαπάω όλα. Ακόμα και στην Ελλάδα, ξέρεις, βλέπω το Stam, ας πούμε. Βλέπω, ξέρω εγώ, γουστάρω Ζαμπίδη. Ξέρεις, χαίρομαι που έχουμε έναν γεμίς που Ζαμπίδη, Stam, ξέρω εγώ, δικούς μας που ρίχνουνε, κοπανάνε, ξέρεις. Αλλά ναι, μου αρέσει και ο Pacquiao πάρα πολύ και ο Manny Mayweather. Το λοιπόν, κάποιος λέει τι είναι το σίσι χάχα, τι σημαίνει. Είναι, σημαίνει ακριβώς χάχα σίσι. Είναι σίσι χά. Στα ποδανά χασίσι, απλά έβαλα ένα έξτρα χά εκεί επειδή σε κάνει αυτό το πράγμα να γελάς. Αυτό. Στο outro Λάσκα, στο δίσκο κομμάτι Λάσκα που τραγουδάω εγώ με τον Isvo, το Worldwide International Global, κάπως έτσι πήγαινε το κομμάτι. Ποιος είναι ο επόμενος, λέει, είναι ο Apollo. Έτσι λέγεται, Apollo, ο Σταύρος, ο Steve Κολιόπουλος λέγεται. Έλληνας του Σικάγο, από εκεί πάνω μαζί μας τα φίλοι πολύ καλοί και πάτησε και αυτός. Ρωτάει κάποιος Immortal Technique άμα γουστάρω και τι έχω να κάνω, τι έχω να πω για τον Dance of the Devil και τα λοιπά. Ναι, δεν νομίζω να είναι αληθινή ιστορία, μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Πάντως ο Immortal Technique έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Βλέπω και το Russia Today στα βίντεο του που είχε ανεβάσει και τα λοιπά. Αυτός έχει φτιάξει και με τα λεφτά του, είναι αγωνιστής ο άνθρωπος. Έχει δώσει λεφτά που βγάζει από τη μουσική, έχει φτιάξει, ξέρω εγώ, νομίζω ορφανοτροφείο ή κάτι αντίστοιχο, τέλος πάντων, στο Αφγανιστάν. Ξέρεις, είναι τύπος, ρε παιδί μου, το οποίος παλεύει για το δίκαιο, δεν γουστάρει την αμερικάνικη πολιτική κτλ. Και τον συγχαίρω και του βγάζω το καπέλο, ρε φίλε, ενώ μπορεί να το κάνει αυτό και μπορεί να κάνει αυτός με τα λεφτά που βγάζει τη διαφορά, γιατί όχι, you know what I mean. Οπότε μπράβο του, γουστάρω πάρα πολύ τις μουσικές του, είναι πολύ δυναμικά τα raps του, με πολλούς στόχους πολιτικοποιημένους, όπως είπαμε και πριν, σε κάποια άλλα βίντεο. Τα ακούω, ναι, βέβαια, γουστάρω η Immortal Technique. Και λοιπόν, κάποιος λέει για low bap rap κόντρα και ξέρω εγώ ότι, okay, και ξέρε μάγκες, δεν θα στο παίξω, θα παίξω το δικηγόρο του διαβόλου, ξέρεις, δεν θα πάρω καμιά πλευρά αυτή τη στιγμή, να, και θα σας το παίξω σαν ακροατής.
ή σαν κάποιος που παρακολουθεί τη φάση χρόνια. Ρε φίλε, εμείς, η hip-hop κοινότητα δεν απέβαλε το low bap. Το low bap αποφάσισε να θέλει να είναι ένα είδος ξεχωριστό από το rap ή από το hip-hop. Οπότε στην ουσία αυτοί πρέπει να πάρουν την απόφαση για το αν θέλουν να λέγονται και αυτοί hip-hop και τα λοιπά και ξέρω εγώ τι. Τώρα μπορεί να ακούγομαι σαν ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει τσαμπουκά τώρα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο κάθε μουσικός θα πρέπει να είναι μουσικός, θα πρέπει να είναι να κάνει αυτό που θέλει για το κοινό του. Απλά εσύ ρε φίλε, όχι εσύ, αλλά ο συγκεκριμένος τύπος γενικότερα και όλα τα άτομα που είναι σε αυτή τη φάση θέλουν να διαφέρουν από το hip hop χρησιμοποιώντας τη μουσική τους hip hop στοιχεία. Οπότε είναι δικιά τους φάση. Είναι σαν να λέμε ρε παιδί μου χριστιανοί και ορθόδοξοι. Οι ορθόδοξοι και ξέρω εγώ τι. Ξέρεις, δεν ξέρω τις διάφορες τους. Γιατί για μένα όλα rap είναι ή όλα hip hop είναι, καταλάβες. Αλλά το τι κόντρα και ξέρω εγώ τι. Ναι, είναι ρε παιδί μου ένα είδους hip hop είναι αυτό το πράγμα. Τώρα αν θέλεις να το ονομάσεις low bap, ok, δικαίωμά σου. Αλλά η σχετική, το χώρισμα γίνεται από τον ίδιο τον άνθρωπο ή από το ίδιο την ίδια την κλίκα της low bap. Δεν γίνεται, ξέρεις, και τους υποστηρητές, τους ακροατές τους που τους έχουν περάσει το μήνυμα ότι το low bap δεν είναι hip hop ή το low bap είναι low bap, δεν είναι hip hop ή ξέρω εγώ τι. Εντάξει, δεν ξέρω ρε φίλε τώρα, ούτε θέλω να μπω στην ανάλυση σε αυτό. Αλλά στην ουσία όλα κάτω από την ομπρέλα του hip hop είναι. Γιατί στα ίδια tempos rap κάνουνε. Δεν ξέρω, εκτός αν θέλουν να το ονομάζουν λομπαπισμό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω ρε φίλε. Αλλά δεν ξέρω τις δικαιολογίες, όχι δικαιολογίες, αλλά τις προθέσεις του κάθε ανθρώπου και που το πάει το κίνημά του κτλ. Και εμείς ζητανοί ήμασταν μια ομάδα μέσα στο hip hop ρε φίλε. Ένα group ξέρω εγώ. Αλλά είμαστε hip hop, δεν προσπαθούσαμε να πούμε ότι κάνουμε. Εμείς κάνουμε ζητανοί, δεν κάνουμε hip hop ας πούμε. Hip hop που κάνουμε, απλά είμαστε το συγκρότημα ζητανοί. Κάπως έτσι. Τώρα το low bap είναι label, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω καλά. Εντάξει, εγώ από πλευράς μου δεν βλέπω κάποια κόντρα. Σίγουρα είμαστε μεγάλοι άνθρωποι πλέον και αυτά είναι παιδικές κόντρες τα οποία πλέον ας πούμε δεν θα έπρεπε ας πούμε να τα έχουμε προσπεράσει εδώ και χρόνια. Και θα συνεχίσω μετά για την συνάντηση των rappers στο Killa, στη μνήμη του Killa P και τα λοιπά. Και όλοι βλέπουν ότι ναι, μετά από τόσα χρόνια όλες οι πλευρές, ξέρω εγώ τι, όλες σε ένα τραπέζι για λόγω του Killa P και ξέρω εγώ τι, μπράβο που, ναι σίγουρα ο Killa P μας ένωνα ρε φίλε, ο Killa P μας έδινε και δουλειές, πράγματα που μπορεί να εσείς να μην ξέρετε. Ας πούμε το Rap Monsters Festival στην Αθήνα ήταν του Killa P οργάνωση και ένα κάρο πράγματα που έχει κάνει αυτός. Σίγουρα έχει δουλέψει με τους περισσότερους μες στη φάση. Γι' αυτό και όλοι το σεβόμασταν και τα λοιπά και τα λοιπά. Όμως όλοι αυτοί οι rappers που είχαν και καλά κόντρα μεταξύ τους και ξέρω εγώ τι και ο ένας είναι μεγαλύτερος και κάτσαν όλοι στο τραπέζι για την ίδια, ήταν πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο και τέλεια. Αλλά δεν θα έπρεπε ένα τέτοιο συμβάν να μας φέρει κοντά. Έγινε, μας έφερε κοντά. Θα μείνουμε κοντά όμως. Δεν ξέρω ρε. Δεν ξέρω άμα θα μείνουμε κοντά και το είμαι εξής, αντικειμενικά μιλάω, δεν μιλάω υποκειμενικά ή ξέρω εγώ τι, απλά για να γίνει κάτι τέτοιο ρε μάγκες θα πρέπει όλοι όσοι κάτσανε και όλοι οι άλλοι που δεν κάτσανε
να αρχίζουν να τα βρίσκουν μεταξύ τους και να μην έχουν διαφορές. Πράγμα το οποίο είναι λίγο δύσκολο, γιατί αντικειμενικά τώρα όταν ο άλλος περνάει μια άποψη και ο άλλος δεν συμφωνεί με αυτήν την άποψη, υπάρχει το λεγόμενο το argument, ωραία, η διαμάχη, η, όπως κάνουμε στο σχολείο, το argument. Και ο ένας προσπαθεί να αποδείξει γιατί το δικό του είναι καλύτερο και ο άλλος προσπαθεί να αποδείξει γιατί είναι λάθος αυτός. Ή, ξέρεις, με στόχους, με καλούς στόχους κιόλας ο καθένας. Για παράδειγμα, σου δίνω ένα παράδειγμα. Εγώ μπορεί να λέω, μου αρέσει να πίνω χασίς στα κομμάτια μου. Ωραία, και ο άλλος, ο διπλανός μου ράπερ, να μην συμφωνεί με το χασίς. Και εγώ σε όλα τα μου τα τραγούδια να λέω για χασίς. Αν έκανα εγώ κομμάτι με αυτό να είναι και το έβγαζα προς τα έξω, εσείς πώς θα το παίρνατε αυτό? Δεν θα δείχνατε το δάχτυλο στον διπλανό μου ότι τι βλάκας είναι αυτός, ενώ λέει ότι δεν του αρέσει το χασίσι, γιατί κάνει τραγούδια με το χασίκλι, για παράδειγμα. Κατάλαβες? Οπότε ο καθένας, για να μην λέρω στην εικόνα του και ξέρω εγώ τι και ούτω καθεξής, δεν ξέρω. Είναι δύσκολο. Φυσικά τίποτα δεν αποκλείεται σε αυτή τη ζωή. Όσον αφορά τη συνάντηση, την είδα όλη. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ για όλα αυτά που υποθήκανε. Μ' άρεσε όλο αυτό που είδα. Θα μπορούσε να γινόταν κάτι σαν μια μάζοξη, ρε παιδί μου, μια φορά το χρόνο, ένα φεστιβάλ τριήμερο, τετραήμερο, όπου θα παίζανε όλοι, ρε φίλε, και θα μπορούσαν όλοι να αράζανε και να τα λέγανε μεταξύ τους, χωρίς να υπάρχει, ξέρω εγώ, τσαμπουκάς. Μια συνάντηση, ξέρω εγώ, ξέρεις, σε αυτή τη φάση. Κάτι γύρω σε αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω είμαστε πολύ πίσω για να γίνει κάτι τέτοιο. Για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο, θέλουν και όλες οι πλευρές να κάνουν και από μια υποχώρηση τουλάχιστον, όπως κάνανε και σκάσανε στη μνήμη του Κίλα Πι τότε, στη συνάντηση. Φάνηκε ότι μπορεί να γίνει, οπότε δεν αποκλείεται ποτέ να γίνει οτιδήποτε. Αυτά, παιδιά, από μένα. Αυτό ήταν το Harma TV episode 26. Αρχίζει και νυχτώνει πιο νωρίς τώρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε σε αυτή τη φάση στα βίντεο, εκτός αν βρίσκω πιο φωτισμένο χώρο κτλ. Λοιπόν, τα φιλιά μου, το κάναμε σχεδόν 30 λεπτό αυτό το βίντεο, επειδή είχα και μια εβδομάδα να τα πούμε. Τα φιλιά μου, συνεχίστε με τις ερωτήσεις άμα γουστάρετε, και θα σας απαντήσω κι εγώ όσο μπορώ, όσο πιο σύντομα μπορώ. Να έχετε υπόψη σας ότι έχω και εγώ δουλειές δικές μου προσωπικές κτλ. Αυτά τα φιλιά μου. Λοιπόν, το νου σας. Peace.